Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης η 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από τις αποφάσεις που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ξεχώρισε η έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας για το έτος 2019, η έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας του έργου της ανακατασκευής της επαρχιακής οδού από το Κοπτερό έως τον Ίασμο, η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, καθώς και η έγκριση δύο ψηφισμάτων, ενός σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης 4ης νομικής σχολής, ενός αναφορικά με το νέο αθλητικό νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των ΤΕΦΑ. Πριν την ανοίξη της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος προέβησε κάποιες ανακοινώσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Μέτιος ανακοίνωσε πως υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ώστε η Περιφέρεια να διαθέσει πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μελέτες για 4 σημαντικά έργα, ένα στον πρωτογενή τομέα και 3 στον τομέα των οδικών μεταφορών. Αποφασίσαμε και προτείναμε 4 νέες μελέτες στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 4 μελέτες που θα βοηθήσουν και αυτές ανάλογα με τον άξονα στο οποίο ανήκουν πραγματικά την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Όχι σε σειρά προτεραιότητας, αλλά γεωγραφικά θα αναφερθώ. Η πρώτη αφορά τον Εύρο, ανήκει στον πρωτογενή τομέα και έχει να κάνει με τη σύνταξη μελέτης για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Τυχερού. Άλλες δύο μελέτες που αφορούν τις υποδομές στο οδικό δίκτυο αφορούν την οδική σύνδεση του αεροδρομίου της Καβάλας με την Εγνατία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει κόμβος ή μη κόμβος, μισός κόμβος, να το πω έτσι πιο κατανοητά, στην Πέρνη, όπου ενώ εξυπηρετείται το ρεύμα από Καβάλα προς το αεροδρόμιο, δεν εξυπηρετείται το ρεύμα από Κομωτινή, Ξάνθη προς το αεροδρόμιο. Με την χρηματοδότηση της μελέτης λύνεται και αυτό το πρόβλημα, γιατί θα δημιουργηθεί ένας πλήρης κόμβος. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 282.000 ευρώ και έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με την Εγνατία, η οποία θα εκτελέσει και τις επόμενες δύο και αυτήν και τις επόμενες δύο μελέτες που θα ανακοινώσουμε. Μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για το Τυχερό, για όλο τον αγροτικό κόσμο του Τυχερού, της περιοχής του Τυχερού, γιατί αφορά όλο τον ευρύτερο δήμο του πρώην Δήμου Τυχερού. Πραγματικά είμαστε πανευτυχείς, χαρούμενοι και ανακοινώνουμε, έτσι για να το μάθει και ο κόσμος της περιοχής, ότι πλέον μπαίνει το νερό στο αυλάκι που λέμε, κυριολεκτικά για να γίνει το αρδευτικό του Τυχερού. Είναι ένα πονεμένο έργο για την περιοχή μας, είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει περάσει από 1000 μύρια κύματα που λέμε και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάτι στρώνει και πάει προς υλοποίηση πλέον και κατασκευή το έργο. Η τρίτη μελέτη οδική και η τέταρτη συνολικά αφορά την κατασκευή νέου κόμβου στο Φρίνιο. Πάλι και εκεί ο κόμβος αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν υπάρχει κόμβος, εκεί αφορά την κατασκευή μισού κόμβου, γιατί όσοι έρχονται από την Θεσσαλονίκη προς την παραλία της Τούζλας μπορούν και εξυπηρετούνται. Οι διερχόμενοι όμως από την Καβάλα προς την παραλία της Τούζλας έχουν πρόβλημα, διότι πρέπει να μετακινούνται πάνω από 7 χιλιόμετρα για να φτάσουν στην παραλία αυτή. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κυρίου Μέτιου, η Περιφέρεια θα διαθέσει ένα ποσό της τάξης του 1.420.000 ευρώ στην Εγνατία Οδόν, προκειμένου αυτή να εκπονήσει 3 μελέτες που θα φοράνε 3 σημεία του οδικού δικτύου του νομού Καβάλας. Και συγκεκριμένα θα αφορά την αναβάθμιση και την διαπλάτηση της επαρχιακής οδού που οδηγεί στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Εκεί, όπως είναι σήμερα τα φανάρια, ο δρόμος για το αεροδρόμιο είναι περίπου μήκος 7 χιλιόμετρα και έχει σήμερα πλάτος 6 μέτρα, το οποίο με την μελέτη που θα εκπονήσει η Εγνατία Οδό και θα την κατασκευάσει η Περιφέρεια με ιδίους πόρους, θα έχει πλάτος ο νέος δρόμος 12 μέτρα και θα έχει καινούριο ασφαλτοτάπητος.